αν κάτι να ολοκληρώσει, τότε θα το θέλετε. Σε σήμερα εποχή, λοιπόν, με την τεχνολογία, το χαμηλό κόστος, τη διαθεσιμότητα και συγκριτικά με άλλες δαπάνες που κάνουμε, όπως π.χ. τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, που αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, μας κοστίζουν σαν τύπος 26.000 ευρώ, η αναμετάδοση, είτε με ζωντανή αναμετάδοση στη στιγμή που γίνεται, είτε σε επόμενη χρονική στιγμή να ανεβαίνει στη σελίδα του Δήμου μακροσκοπημένος, ώστε οποιοδήποτε πολίτης από οποιοδήποτε σημείο να μπαίνει, να ενημερώνεται τι κάνουμε εμείς και 27 και οι υπόλοιποι εδώ πέρα, έτσι, για να έχουν αυτή ένα λόγο και να ενημερώνονται καλύτερα και όχι να ενημερώνονται από πηγαδάκια και μέσω παρουσιάζουν στρεβλών αυτά που έχουν υποθεί. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν συντοπίτες μας, υπάρχουν ειδικοί που ασχολούνται, υπάρχουν άνθρωποι που είναι κερατίζουμε στην αίθουσα του βιβλιοσκούπου, οι οποίοι δεν νομίζω να κοστίζουν τόσο πάρα πολύ να υπάρχει τέτοιες μεγάλη δυσκολία τους εδώ όλα αυτά να αναμεταδοθούν και να βρεθούν στο site του Δήμου την επόμενη ή την σήμερα ζωντανά. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει, βάλετε κάποιον υπεύθυνο υπάλληλο, το οποίο λέει η Δήμο, η Δήμη, πώς πέρασε ένας χρόνος. Αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Για μας δεν λέει τίποτα, αλλά το θέμα δεν είμαστε εμείς. Είναι ο κόσμος απέναντι. Να βλέπει, να κρίνει, να αποφασίζει και το ώστε να πάει και να μέτρα προς την τελική. Κύριε Βουγιατζή, είναι επιθυμητό το σύνταγμα. Θα πάει και προφορικό. Υπουργικό θέατρο, επειδή το ψήφισμα και οι δύο του Ισραήλ έχουν ψηφισμένοι, έχει υπάρξει περιπτώσει και θα δείξει από κάπου όλοι μαζί εδώ. Α κάνουμε όμω τη διάρκεια υπομονή τώρα, γιατί θα φύγουμε από αυτή την ένταση. Εδώ πάμε στην ένταση του Ιωαννικού. Θα τακτοποιηθεί, γιατί με λάθο στοιχεία τέλο πάντων. Ναι, θα τακτοποιηθεί. Θα είναι κοινό όμω το σοβαρό θέλει να σα ευχαριστήσει για την εδώ πέρα, και εκεί θα είναι αποκλειστικά και μόνο δικό μα και να κάνει ένα κόσμο και για την. Και για το Δήμο και για μας. Τελειώσαμε, να σου φέρετε. Μια παρατηρήση.